Στην τελική ευθεία μπαίνει η επικύρωση από τη Βουλή της Σύμβασης Παραχώρησης για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Το νομοσχέδιο με τίτλο «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του έργου της μελέτης κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης και μελέτης κατασκευής και χρηματοδότησης των οδικών συνδέσεων» κατατέθηκε στη Βουλή και η συζήτησή του ξεκίνησε σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με εισηγητή από την πλευρά της κυβέρνησης τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Ιγουμενίδη. Κόντρα σε όσους έταζαν χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Κόντρα σε όσους πόνταραν σε μια αριστερή παρένθεση. Κόντρα σε όσους σε κάθε φάση του έργου δεν σταματούσαν, ούτε σταματούν να κινδυνολογούν. Είμαι σε θέση να πω ότι είναι η σημερινή κυβέρνηση της αριστεράς που φέρνει στη Βουλή προς κύρωση και με όρους δημοσίου συμφέροντος τη σύμβαση για το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Από τη Νέα Δημοκρατία, εισηγητής είναι ο γραμματέας του κόμματος και βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, που αναφέρθηκε στις προσπάθειες που η Νέα Δημοκρατία έκανε σε ό,τι αφορά το έργο, στο οποίο αντιδρούσε, όπως είπε, ως αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εισηγητής από το Κινάλι είναι ο Βασίλης Κεγκέρογλου, που εξήγησε ότι το έργο πρέπει να λειτουργήσει αναπτυξιακά για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και ολόκληρη την Κρήτη. Χαιρόμαστε που ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθέτησε το μοντέλο διαγωνισμού και την προκήρυξη του 2014, που ενώ από την εποχή του Αλαβάνου αλλά και επί Τσίπρα αντιτάχθηκε στην παραχώρηση και την επιλογή του Καστελίου, αλλά τελικά συντάχθηκε με τη λύση και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, που προσχωρεί τελικά στο μοντέλο των παραχωρήσεων, αν και ξεκίνησε σφόδρα απέναντι. Λυπόμαστε όμως που χρειάστηκαν 9 παρατάσεις το 2015 και το 2016 εξαιτίας της αβεβαιότητας που η πολιτική που δημιούργησε στους επενδυτές η τότε επαναστατική σας περίοδο. Ψηφίζουμε σήμερα, το δηλώνουμε από την αρχή, την προώθηση ενός έργου για το οποίο έχουμε εργαστεί και ως παράταξη αλλά και ως στελέχη μαζί με την τοπική κοινωνία και ευελπιστούμε για την υιοθέτηση των 13 προτάσεων που κατέθεσα, οι οποίες θα συμβάλλουν ούτως ώστε το έργο να απογειώσει την ανάπτυξη όχι μόνο της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και όλης της Κρήτης. Με την κατασκευή ενός μεγάλου έργου, όπως ένα αεροδρόμιο, κατά την άποψή μας πρέπει να διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του και ως προς την κατασκευή και ως προς την εκμετάλλευσή του, να διασφαλίζεται η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των κλάδων της οικονομίας, με ταυτόχρονο σεβασμό και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του φυσικού ανάκρυφου της περιοχής. Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Πύργης αναφέρθηκε στις περιβαλλοντικές παραμέτρους που έχουν τεθεί από μερίδα πολιτών, ενώ έκανε αναφορά και στο σενάριο που κάποτε προκρίθηκε ως λύση αυτό του λοξού διαδρόμου. Έχουμε λοιπόν σήμερα ένα αεροδρόμιο, το δεύτερο της χώρας. Το δεύτερο της χώρας μετά το ελευθέριος Βενιζέλος, με 8,5 εκατομμύρια, δίπλα στο Ηράκλειο. Αυτό περιβαλλοντολογικά είναι ορθό? Έτσι βάζω μερικά ερωτήματα. Είναι ορθό από την πλευρά της ασφάλειας? Είναι ορθό από την πλευρά της περιβαλλοντικής ρύπανσης, της συγχωρύπανσης? Λοιπόν, όπως και να το δει κανείς, καταλαβαίνει ότι είναι προφανές ότι πρέπει δίπλα από ένα τόσο μεγάλο αστικό κέντρο, δίπλα όμως, όχι παραδίπλα, δίπλα, μέσα στο αστικό κέντρο, να υπάρχει ένα τόσο μεγάλο αεροδρόμιο. Τώρα για το λοξό διάδρομο, το έχει απαντήσει πριν πάρα πολλά χρόνια η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Δεν είναι εφικτός και βιώσιμος και δεν είναι εφικτός και βιώσιμος γιατί πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλα λιμενικά έργα για την επέκταση του διαδρόμου, την υλοποίηση του λοξού διαδρόμου στο Ηράκλειο, πέρα από τα προβλήματα των ανέμων και όλα τα υπόλοιπα. Μετά τη σημερινή διαδικασία, στις 7 Μαΐου θα ακολουθήσει ακρόαση φορέων και μετά από συνεδριάσεις ξανά της Επιτροπής με βάση τα όσα διατυπώνουν οι φορείς, το νομοσχέδιο θα είναι έτοιμο για την Ολομέλεια της Βουλής, που χρονικά υπολογίζεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο Μαΐου.